Λοιπόν, εκεί που λέτε που ήμουν χθες το βράδυ και έκανα έτσι ένα τηλεοπτικό ρεπορτάζ σχετικά με την Φάρμα, τον δεύτερο κύκλο που αναμένουμε να δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από τη συχνότητα του Αντένα, τι έμαθα λοιπόν. Έμαθα ότι δύο πολύ σούπερ σεξι φρέσκες έτσι παρουσίες όπως είναι η Ναυσικά Παναγιωτοπούλου, πάρα πολύ όμορφη και πολύ σεξι κοπέλα, δέχτηκε πρόταση από το παιχνίδι και είναι σε μια φάση που σκέφτεται το τι ακριβώς θα κάνει, αν δηλαδή θα πει το μεγάλο ναι για να μπει μέσα στο σπίτι της Φάρμας ή όχι. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και για τη Μαρία Καλάβρια, όπου και αυτή είναι το δεύτερο όνομα που φιγουράρει στους εθήνοντες του Αντένα για το αν θα μπει μέσα στο παιχνίδι. Σκεφτείτε λοιπόν τον συνδυασμό. Να κάνω μια ερώτηση. Βρήκανε τις ξανθές. Έχουν πει στη Μαρίνα Πατούλη και στη. Έχω αποκλειστικό γι' αυτό. Μαρίνα Πατούλη νομίζω ότι το έχει αρνηθεί. Η Μαρίνα Πατούλη δεν θα είναι σίγουρα. Ακόμα ένα πρόσωπο που συζητάει πάρα πολύ είναι και η Αγγελική Ιλιάδη. Οπότε δείτε τώρα Ναυσικά Μαρία και η Αγγελική Ιλιάδη να μπουν μέσα στο σπίτι το τι ακριβώς θα συμβεί. Μιλάμε για τρεις εκρηκτικές παρουσίες. Να ρωτήσω, επειδή έχω απορία, η Ναυσικά από πού τη γνωρίζουμε? Την Ναυσικά από πού τη γνωρίζουμε? Ήταν μοντέλο. Έχει πρωταγωνιστήσει μαζί με τον Μάρκο Σεφερλή. Έχει κάνει ταινίες, φιγουράρει. Ξέρουμε κυρίως από τους δεσμούς της, βέβαια, η αλήθεια είναι. Εγώ επειδή δεν τη γνωρίζω την κοπέλα, γι' αυτό ρώτησε. Επειδή είχα. Υπήρξε ζευγάρι με τον Κώστα Σόμερ, με τον Κώστα Πιλαδάκη. Είναι μοντέλο. Τηλεοπτικά δεν θυμάμαι αν έχει κάνει κάτι. Δεν θυμάμαι να έχει κάνει κάτι, αλλά μπορεί να έχει. Πάντως, χθες που είχαμε λίγο μία συζήτηση, νομίζω ότι είναι σε μία φάση που θέλει να πει ένα ναι σε ένα τηλεοπτικό project. Θέλει να την δούνε και να τη σκεφτούν και τα κανάλια για κάτι τηλεοπτικό, γιατί είναι μία πάρα πολύ ωραία παρουσία. Πολύ ωραία κορίτσι. Πολύ ωραία γυναίκα και νομίζω ότι θα ήταν και μία πολύ καλή επιλογή και για το dancing, Ναυσικά. Δεν ξέρω πώς θα τώρα όμως το dancing. Ξεκίνησε. Υπάρχει περίπτωση να μπουν και νέα πρόσωπα? Όχι. Δεν πιστεύω. Συνήθως φεύγουν. Εκτός αν γίνει κάτι και αποχωρήσει κάποιο ζευγάρι, ξέρεις, εκτάχνος, φαντάζομαι. Η Ιλιάδη θα μου άρεσε πάρα πολύ να λέει και ένα τραγούδι. Πού και πού. Άγγιξε με ένα νιώθω. Η Ιλιάδη, παιδιά, να έρθει αυτόν τον τρόπο. Για μια νύχτα μόνο. Κάτι κάνει, παιδιά, η Ιλιάδη. Δεν γίνεται. Τι κάνει. Κοίτα εδώ, κάθε φορά που τη βλέπω είναι και πιο όμορφη. Ήταν υπονοούμενο αυτό? Όχι. Κάτι κάνει, εννοώ, σε σχέση με την ψυχολογία. Διότι όλες κάνουμε. Βεβαίως. Κάτι κάνει καλά. Όχι, δεν λέμε μόνο ψυχολογικά, λέμε και στο πρόσωπό μας ότι κάνουμε διάφορα. Α, λες ότι ναι. Για να διατηρούμε θα μουμιες, διότι έτσι λέει ο Μακαλιάς, είμαστε πολύ μεγάλες. Να παραμείνουμε, ναι. Νερό και σεξ, δεν λέτε. Αυτό να κάνετε. Και φρούτα, και φρούτα. Και γυμναστική, Δημήτρη μου. Γυμναστική, και γυμναστική. Και φρούτα. Διατροφή, γυμναστική, σεξ. Καλά, μένα να τα κάνετε όλα αυτά για να μείνετε νέες. Ένα πολύ καλό άντρα δίπλα μας, να μας φτιάχνει τη διάθεση και να είμαστε λουλουδάκια του Μπαχτσέ. Νομίζω ότι και αυτό παίζει πολύ, πολύ σημαντικό. Λουλουδάκι του βουνού.